Θέλω να θυμίσω ότι σε όλα τα μνημόνια, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, κόβανε δαπάνες από τον τομέα της δημόσιας υγείας. Δισεκατομμύρια, 1 και 2 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν αναπληρώθηκαν ποτέ και στους προϋπολογισμούς πάντα έχουμε μειώσεις και για την πρωτοβάθμια υγεία, μιλάμε για τα κέντρα υγείας, και για τα νοσοκομεία και για τη δευτεροβάθμια. Συνεπώς, όλες οι κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάλι που διαπιστώνεται σήμερα. Στην περίοδο του κορονοϊού, το κουκούε ήταν αυτό που φώναζε κάτω από τις μάσκες «Έχουμε φωνή» και πρωτοστάτησε ώστε τα νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν με άμεσες προσλήψεις τον κορονοϊό και να μην μετατραπούν σε ασθένεια, σε μία μοναδική ασθένεια. Έχουμε κάνει πάνω από 627 ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες και τοποθετήσεις, ακριβώς γιατί το θέμα της υγείας δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα. Η υγεία είναι αγαθό τώρα, Διαμάντο, για και ανήκει. Άρα αυτό που ζητάμε και διεκδικούμε, το λέω καθαρά, είναι ότι θα αγωνιστούμε να μην μετατραπούν σε τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως ανακοίνωσε με το νέο ΕΣΥ ο Πλεύρης. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει νοσήλια. Αυτό σημαίνει. Να σου πω τώρα. Μαζικές προσλήψεις. Το κουκουέ πώς το αντιμετωπίζει αυτό που ξαφνικά πάτε προς τα πάνω. Θα σας πω. Το ψεύτηκα. Ναι. Κανονικά. Δημοσκοπικά ανεβαίνει. Είναι αυτό. Γιατί φαίνεται ότι ένας κόσμος αποφασίζει να δώσει για πρώτη φορά την ψήφο του στο κουκουέ. Και ειδικά οι νέοι, και αν θέλετε και τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών για δεύτερη χρονιά, πρώτη είπαν σπουδαστική, μας γεμίζει και χαρά και αισιοδοξία. Να σκεφτείτε το ενδεχόμενο. Να απαντήσω και θα δεχτώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί η φτώχεια. Ο μισθός δεν φτάνει. Δηλαδή τα προβλήματα του κόσμου, μιλάμε και για μισθωτούς ανθρώπους που ήταν νοικοκυρέοι σήμερα. Κόβουν και από τη διατροφή. Πολλά από αυτά τα προβλήματα, αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν είναι μια βάση για να μπείτε σε μια κυβέρνηση, να συνεργαστείτε με αυτά για αυτά τα θέματα. Να το συμφωνείτε. Θα σας απαντήσω. Να εξηγήσω γιατί φαίνεται να ενισχύει. Να ενισχύει. Αυτά λοιπόν, τι δείχνουν. Δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα όχι μόνο δεν τα λύσανε, αλλά ενισχύσανε τα προβλήματα του λαϊκού κόσμου. Και τι επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται το κουκουέ σε αυτά που έλεγε ότι είναι κόμματα που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Ο καθένας κρίνεται και σαν αντιπολίτευση. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και στους αγώνες των εργαζομένων και για πλήρωτες δουλειές και για συλλογικές συμβάσεις και για δεδουλευμένα που δεν πληρωνόντουσαν, το κουκουέ ήταν πρώτο μπροστά στους εργαζόμενους. Άρα αυτό που έχει καλλιεργηθεί χρόνια, σήμερα ίσως ένας κόσμος είναι πιο όρημος και το ενισχύει. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η συνθήκη μάλλον, και ότι πάτε καλύτερα στις δημοσκοπήσεις και ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσων λύσεων, δεν θα σας έκανε να συζητήσετε το ενδεχόμενο μιας διακυβέρνησης προοδευτικής σε μια βάση μίνιμουμ κοινωνικών ζητημάτων, αν σας την έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή μας το έχει θέσει, όχι μόνο συνεργασίας και ανοχής. Ανοχή. Ακούστε να σας πω, αυτό που λέει το κουκουέ ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, είτε με κύριο Κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αντιλαϊκή, εμείς το στηρίζουμε και το αποδεικνύουμε. Δηλαδή, όταν είναι δεσμευμένα αυτά τα κόμματα ότι υπηρετούν την οικονομική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τι λέει σήμερα, πρόγραμμα σταθερότητας με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, πλεονάσματα ματωμένα, που σημαίνει μείωση μισθών, περισσότερο. Πάμε και στον κύριο Καρύπογλου. Κόψιμο σε βασικές ανάγκες. Κύριε Καρύπογλου, το Πασόκ τελικά η πρόνοια, θα μπει στην κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Ισχυρή αντιπολίτευση, δυνατό κουκουέ για να αντιπολεμήσει αυτές τις πολιτικές.